Μεγάλο debate των 6. Στην τελική ευθεία για τις προεδρικές εκλογές. Τετάρτη 11 Ιανουαρίου στις 9 και 15. Ταυτόχρονα από ΣΥΓΜΑ, ΟΜΕΓΑ, ΑΝΤΕΝΑ, ΑΛΦΑ. Στην πρώτη και μοναδική διακαναλική τηλεμαχία τους, 6 διεκδικητές της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Αβέροφ Λοιπόν, Αν είδαμε βέρω. ένα μέρο από τα όσα θα δούμε απόψε το βράδυ εδώ με την διευθύντρια ειδήσεων του Αντένα την Έλληνα Τζαμάνι. Έλληνα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλώ όρισε. Ευχαριστώ πολύ. 7 υποψήφοι, άλλο ένα διακαναλικό τυπέιτ απόψε. Ένα ξεχωριστό διακαναλικό debate γιατί τέσσερι δημοσιογράφοι θα έχουν απέναντί του επτά από του διεκδικητέ τη Προεδρία τη Δημοκρατία και νομίζω ότι έχει το δικό του ενδιαφέρον αυτό το μεγάλο debate το οποίο δίνει και συνέχεια στι διακαναλικέ τηλεμαχίε των υποψηφίων για την Προεδρία τη Δημοκρατία. είναι εκεί δηλαδή έχει το μισό ψηφοδέλτιο, θα είναι εκεί η απόψη. Το μισό ψηφοδέλτιο θα είναι εκεί η απόψη. Εφτά από του 14, ναι. Αβέροφ Νεοφίτου, Ανδρέα Μαυρογιάννη, Νίκο Χριστοδουλίδη, Χρήστο Χρήστου, Αχηλέα Δημητριάδη. Γιώργο Κολοκασίδη και Κωνσταντίνο Χριστοφίδη, απέναντι σε τέσσερι δημοσιογράφου από τα τέσσερα μεγάλα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια. Από τον Αντένα θα είναι ο αρχισυντάκτη και πολιτικό συντάκτη του Αντένα, ο Κυριάκο Πομιλωρίδη. Θα απαντήσουν οι επτά υποψήφοι σε ερωτήματα που θα δεχθούν από του δημοσιογράφου ξεχωριστά, αλλά και ενιαία. Θα έχουν το δικαίωμα και δευτερολογία, αλλά και παρέμβαση. Να πούμε αυτό που κάνει αυτό το debate να ξεχωρίσει είναι γιατί οι 7 υποψήφοι είναι η πρώτη φορά που θα βρεθούν όλοι μαζί και θα έχουν την ευχέρεια να σχολιάσουν θέσεις και προτάσεις που θα καταθέσουν ανθιποψήφιοι του στη διάρκεια Α, του Διπέλη. Α, δεν υπάρχει και ο διάλογο όπω είχαμε και στα προηγούμενα, ναι. Με ένα, με ένα ε, αν θέλεις, πιο ε, συντονισμένο τρόπο, γιατί για 7 υποψήφιου. Ε, είναι πολύ δύσκολο. Να ναι, να ναι. Ναι, θα έχουν χρονόμετρο το οποίο δεν θα βρέπουν οι τηλεθεατέ, αλλά θα βλέπουν οι ίδιοι για να μπορούν και να, ε, να ελέγχουν τον χρόνο που θα έχουν στη διάθεσή του. Ε. Και νομίζω ότι θα είναι μια ενδιαφέρουσα πολιτική συζήτηση. Έχουμε 25 μέρε μέχρι τι εκλογέ και ε, ε, θα του ακούσουμε ε, για όσα έχουν να πούν προ του ε, πολίτε πριν από την κάλπη. Απόψε, 9 και Τέταρτο. Περιμένουμε και την επόμενη δημοσκόπηση του Αντένα. Πότε. Η επόμενη δημοσκόπηση. Στου του Αντένα την ερχόμενη Παρασκευή. Να πούμε ότι τρέχει η δημοσκόπηση από την εταιρεία Σάιμαρ και θα έχουμε τα αποτελέσματα την ερχόμενη Παρασκευή. Έχουμε πλέον μπει και εμεί στην τελική είναι ευθεία. Ουσιαστικά οι, οι τελευταίε μέρε που μπορεί κάποιο να, να μεταδώσει τι τελευταίε δημοσκοπήσει. Οι τελευταίε ναι. δημοσκοπήσει, ναι. έχουμε μέχρι τι 27 Ιανουαρίου, αλλά εμεί θέλουμε να έχουμε την ευχαίρεια να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα τη δημοσκόπηση μα. Οπότε θα την μεταδώσουμε Όχι την ερχόμενη αυτή την Παρασκευή, Παρασκευή. Την επόμενη, μάλιστα, Έτσι ναι. ακριβώ. Ε, ε, Επιμένοντα στο θέμα του debate, να πούμε ήταν μια δύσκολη προεκλογική, νικήτα για μας τα μέσα ενημέρωσης για τους δημοσιογράφους πολύς χρόνος ε, και ε, η προσπάθεια να τηρηθούν οι κανόνες διοντολογίας να δώσουμε την ευχέρεια στους υποψήφιους να ε, πούν τις θέσεις τους και τις απόψεις τους είχαμε διάφορα προβλήματα. Ε, γι' αυτό και με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε και το απόψινο, αλλά και το επόμενο, το τελευταίο, debate πριν από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, όπου θα είναι για άλλη μια φορά οι τρει Και Και μεταξύ πρώτου και δεύτερου, θα υπάρχει ακόμη ένα, σωστά. Ναι, αναλόγω του αποτελέσματο, οι δύο υποψήφοι θα αντιπαρατεθούν και πάλι διακαναλικά. Θέλουμε να δώσουμε την ευχαίρεια για μια διαφορετική τηλεοπτική συζήτηση των υποψηφίων. Ε, να δούμε συζητήσεις που γίνονται, αν θέλει, και σε χώρες του εξωτερικού σε τέτοιε περιόδου. Έχετε αυτά τώρα, 7 υποψηφίων, δεν έχω να, να, είναι... να ξαναδεί σε άλλη χώρα. Δεν ξέρω πώ θα λειτουργήσει το απόψινο. Είναι ένα Ελπίζω ότι, πείρα, ότι να δούμε, θα ναι. τηρήσουν ναι. και οι υποψήφοι και οι δημοσιογράφοι του κανόνε, ώστε το αποτέλεσμα. Και είμαι σίγουρη, διότι έχει γίνει που... σωστή προετοιμασία. Που να είναι αυτό ακριβώ που περιμένουμε να δούμε στι οθόνε μα απόψε στι 9 και Τέταρτο, ε, ταυτόχρονα από αντένα, α, ω και σίγμα. Ε, και νομίζω ότι θα είναι η μάχη τη Περιμένουμε ε, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έλικο Ζαμάνι, ευχαριστούμε. Εγώ. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.